Με τον αγώνα στο Αγρίνιο ανάμεσα στον Πανετολικό και την ΑΕΛ ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική των play-out. Ένα μέτριο σε ποιότητα παιχνίδι. Η πρώτη καλή φάση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους εδώ με τον Μιχαήλ. Ωστόσο ο τερματοφύλακας του Πανετολικού Φερνάντες μπλόκαρε σταθερά την μπάλα. Στο 53ο λεπτό ένα τραγικό λάθος από τον Μιχαήλ στον χώρο της μεσοαμυντικής γραμμής της ΑΕΛ. Ο Μουνιέ θα εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτή την αδράνεια. Τον Βυσσινή θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, θα κάνει το 1-0. Μεγάλη ανάσα για τον Πανετολικό που ψάχνει βαθμούς για να παραμείνει στην κατηγορία, να ξεφύγει από την πρώτη τελευταία θέση. Λίγο αργότερα και στο 60 λεπτό από την σέντρα αυτή του Κέβιν, ο Μουνιέ θα πιάσει απευθείας στο αριστερό, η μπάλα ελάχιστα out από την εστία του Κρίστινσον. Το 1-0 παραμένει. Εδώ ο Γάλλος που βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα θα βρει τον Ντάουτα και αυτός δεν θα δυσκολευτεί να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του. Ήταν το τρίτο γκολ του Ντάουτα κόντρα στην ΑΕΛ, στην παλιά του ομάδα. Ο Πανετολικός παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα, δείχνει να κλειδώνει το μάτς. Εδώ βλέπουμε και την γραμμή του offside, ο σκόρερ είναι σε κανονική θέση. Το 2ο λεπτό, ο Πανετολικός πλέον έχει πάρει τα πάνω του, έχει την ψυχολογία με το μέρος του. Εδώ Μουνιέ λίγο έλειψε να βάλει ένα ακόμα γκολ, ωστόσο θα σταματήσει από τον βοηθό του διαιτητή ως offside. Βλέπουμε και πάλι σε επανάληψη. Από κανονική θέση θα φύγει ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Πανετολικού και θα φτάσουμε στο 77ο λεπτό, όπου από τα πόδια του Ρώσα ο Μουνιέ με ένα γκολπίημα θα κλείσει το μάτς με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο. Πανετολικός ΑΕΛ 3-0 και η ομάδα του Μάκη Χάβου ξεφεύγει από την πρώτη τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα αφήνοντας την Ξάνθη πίσω της.